Και μάλιστα να πω το εξής για τον κύριο Σπανό και να μην πω για το δημόσιο του Νίου, τα είπα, περιμένω τον Πρωθυπουργό να μου απαντήσει. Ένα, αν οργανωσιά γίνα με ρεζίλη παγκοσμίω στην Αυστραλία. Εγώ κύριε Πρωθυπουργέ, όταν το είδα αυτή την εικόνα, το βίντεο σε κανάλι της Αυστραλίας, με πλάνο ενός πυροσβέστη να προσπαθεί να σβήσει την κουτιά με ένα μπουκάλι νερό, πυροσβέστης. Και το σχόλιο του παρουσιαστή, δεν είμαι σίγουρος αν οι Έλληνες πυροσβέστες είναι πλήρως εξοπλισμένοι. Ορίστε. Και το δυστύχημα, κύριε Πρωθυπουργέ, ήταν και εσάς τι. Είναι δυνατόν να αφήνουμε να διαπομπεύεται η Ελλάς έτσι? Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για επιτελικό κράτος? Για πείτε μου εσείς, δέκατον, ασυντόνιστη φορείς, πρόεδρος δασοφυλάκων, ηλίθιοι και ανίκαν να σταματήσουν άσχετοι να συντονίσουν. Ο κύριος Καλοκύρης, πως λέγεται Κολοκύρης, ο οποίος ήταν κάπου εδώ, έλεγε εγώ είμαι εδώ, δεν ξέρω να είναι καλά οι υπουργοί μου. Είμαστε με τα καλά μας. Και ποιος είναι ο Κολοκύρης, κύριε Πρωθυπουργέ? Αυτόν που εσείς ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στο μάτι καταγγέλλετε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ ως ηθικούς αυτούργους απώλειας 100 ανθρωπίνων ζωών, τον κρατήσατε και τον αναβαθμίσατε. Πείτε μου πόσο λογικό είναι αυτό. Και ξέρετε ότι τον κύριο Τσίπρα έχω ένα πρόβλημα. Απέφυγε καν να πει το όνομα. Δεν ξέρω, κάτι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους τα δύο κόμματα. Οι αρχικοί συνομιλούν παρασκηνιακά. Μήπως έχετε και ένα συγκυβέρνηση, που το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί τους βλέπω πολύ χαλαρούς. Πολύ χαλαρούς. Δηλαδή να λέει ο κύριο Τσίπρας για αυτούς που κράτησε τους κακούς, λέει, από εμάς, αλλά να μην λέει τα ονόματά τους. Ο κύριο Κολοκύρης είναι συγκεκριμένος. Ο κύριο Τζουβάλας είναι συγκεκριμένος. Δεν λέω ότι είναι κακοί άνθρωποι, κύριε Υπουργέ. Όλοι είναι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Αλλά τους καταγγέλλατε προεκλογικά για ηθικούς αυτούργους, αμέλειας, εγκληματικών πράξεων, ανθρωποκτονιών και τους κρατήσετε κι εσείς. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δίκιο τότε, όταν πήγε καλά. Και γιατί δεν κάνατε εξεταστική για το μάτι? Σας πρότεινε η ελληνική λύση επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που έφυγαν άδικα, μία εξεταστική για το μάτι και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία την αρνήθηκε. Έτσι δικαιολογείται λοιπόν η ασυλία στον Καλοκύρη, στον Κολοκύρη, πώς λέγεται. Αλλιώς δεν μπορεί να τη δικαιολογήσω. Ένα αποτυχημένο όπως οι εταιρείες μου, κύριοι συνάδελφοι, δεν το έπαιρναν ποτέ. Αφού το λέγατε αποτυχημένο, πώς το πήρατε, κύριε Νέα Δημοκρατία? Το πήρατε και το κάνατε γιατί αρχηγός της Πνευματικής αποτυχημένος ήταν. Κάποιοι αποδομές έχουν επιχειρήσει. Θα πέρατε ένα αποτυχημένο δηλωμένο που το λέγατε αποτυχημένο στην επιχείρησή σας, στο γραφείο σας. Μα είμαστε τα καλά μας. Τι όμως το κρατάτε? Κάτι δεν πάει καλά. Ενδέκατη παράτηση. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε το εξής λάθος. Μίλουσε για τους πυροσβέστες και για τους γιατρούς, τους χειροκροτούσαν. Όλοι τους χειροκροτούσαν. Ξέρετε, το χειροκρότημα δεν ταΐζει τον άνθρωπο. Ξέρετε πόσα παίρνουν οι πυροσβέστες εκτός έδρας ή αν θέλετε καλύτερα τώρα που σβήνουν την πυριαγιά και πηγαίνουν εκτός έδρας? 9 ευρώ την ημέρα. Το ευχαριστώ της ελληνικής πολιτείας, κύριε Πρωθυπουργέ, προς αυτό που προτάσει τα στήθουση μπροστά στη φωτιά, είναι 9 ευρώ την ημέρα. Ντροπή σε όλους μας. Ντροπή. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Το ευχαριστώ της πολιτείας είναι μόνο το χειροκρότημα? Όχι. Το ευχαριστώ της πολιτείας είναι να του δίνει και το κίνητρο, να του πει σου λέω ευχαριστώ, αλλά σου δίνω και την υλικοτεχνική υποδομή. 9 ευρώ είναι, κύριε Νάβαρκε, θα συντροπιλήσω. 9 ευρώ είναι. Μου το κατήγγειλαν επώνυμα από τους... ο πρόεδρο των Πρεσβευτών. Ο πρόεδρο των Πρεσβευτών έγραφε αυτό, αλλά πιο βάστο. Το έχασε. Τορπιλήθηκε. Πάμε στο 13ο. 13ο λάθος. Να μην τρέχουν αυτά πάντες οι επιτολή στον Πρωθυπουργό. Θα το πω ευθέως. Με τη σιωπή, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μπορεί να χαθεί το θέμα. Πρέπει να σκαλίσουμε πολύ βαθιά να βρούμε τα λάθη και να μην τα επαναλάβουμε. Και θα σα πω το εξής. 14ο θέμα. Για μας πολύ σημαντικό και λάθος, κύριε. Δίνεται την αναδάσωση σε ιδιώτες. Εδώ έχω να πω πολλά. Τεράστια είναι η κρίση, κύριε Πρωθυπουργέ, το ξέρω. Ασχολούμαι με τα φυτά. Ξέρετε πώς για πώς θα μιλάμε για να γίνει αναδάσωση. Ξέρετε το ποσό. Πάνω από ένα μισή. Για να γίνει αναδάσωση τα καμένα όλα, ναι, τόσο είναι, κοστίζει από 8 έως 10 ευρώ ένα φυτό. Πέφτω πύχη αν θέλετε να πάτε πέφτω σε κάποια άλλα φυτά. Αλλά εδώ θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Μην αρχίζουμε και φυτέψουμε πέφτια παντού που οι Ρωμαίοι το θεωρούσαν καταναμένο δέντρο γιατί έπαιρνε φωτιά. Οι Ρωμαίοι το ήξεραν το 2000 πριν Χριστού, πριν πρώτα από πριν από εμάς, εμείς το ξέρουμε και βάζουμε πέφτια. Θέλει ειδική μελέτη δασολόγων, ειδική εκπαίδευση ανθρώπων για να δούμε τι δέντρα θα μπουν, γιατί η φυσική αναδάσωση είναι προτιμότερα της τεχνητής. Γιατί πολλές φορές η τεχνητή έτσι όπως γίνεται δεν ευδοκιμεί. Σας το λέω κύριε Πρωθυπουργέ, για να μην σας χρεώσουν και πάλι λεφτά που θα πληρώσουμε με δανεικά, με τόκο και να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός για να τα οικονομήσουν κάποιοι οι οποίοι
συγκεκριμένα εγκρίδια δέντρων, π.χ. μπάγκερ. Κρατήστε το. Τα είπα. Για να ξέρουμε ότι όταν λέμε κάτι είναι η μπάγκερ, την μπάγκερ, μπάγκερ. Αυτή είναι η εγκρίδια. Όπως τη Μοσέντα, άμα ενωμένες εταιρείες. Να βγάλουμε λεφτά όλοι. Αλλά γίνει σοβαρή ανανάσωση. Σοβαρή. Πυρκαγιές. 15ο. Κίνητρο για να καούν τα δάση. Πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, η Βουλή να νομοθετήσει τώρα. Στα καμένα, κανένας επενδυτής, καμία ανεμογεννήτρια. Τώρα να το κάνετε. Παρά το γεγονός, δεν είναι έτσι. Η απόφαση του ΣΤΕ, κύριε Νομικέ, λέει ότι μπορούμε να βάλουμε σε δάσος ανεμογεννήτριες. Αν αυτό το λες επένδυσε εσύ, να πάω να κάνεις το σπίτι σου και να βάζεις δέντρα. Αυτό δεν είναι επένδυση. Και αν δεν σας το γραφτώ, να σας αποδείξω αυτό που σου λέω. Όχι προσωπικές. Αυτή η απόφαση. Συζητήσεις, όχι προσωπικές. Είπα κύριε Νομικέ, είμαστε και φίλοι παλιά, δεν κακό. Δεν κακό. Άλλη είναι έτσι, ας συνεχίσει. Και μας αντιλογίζομαι κύριε Μπάρκα, κακό. Λέω λοιπόν, με όλο τον κόσμο γνωρίζουμε. Δεν κακό. Το κακό της ελληνικής κύριε Μπάρκα, να έχει συναλλαγές στο ημιό. Τέτοια η ελληνική λύση και η Πρωθυπουργέ δεν θα κάνει ποτέ. Για τα πάμε μέχρι τέλους, μια τετραετία θέλουμε για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Τίποτε παραπάνω. Την κυβερνήσουμε ελληνικά και πατριωτικά. Κύριε Μενδώνη, πώς δίνονται οι ευκαιρίες σε κάποιους. Εγώ δεν λέω τι έγινε, σας λέω όμως τι είδα. 21 πρώτου του 21. Το σχέδιο είναι εδώ. Και αυτό είναι το σχέδιο. Το καταθέσω πρακτικά της Βουλής. Το σχέδιο λέει μελέτη για τον Ατόη. Περιελάμβανε μουσείο, ξενοδοχείο, σπα, ελληνικές διαδρομές. Ακούστε. Είχε μέσα όμως δύο δημοσιεύματα. NGR και νέα. Και τα δύο δημοσιεύματα του κ. Μαρινάκη λέγανε ότι το πρόβλημα είναι οι δασικές εκτάσεις. Αυτό σημαίνει κίνητρο. Ακούστε κύριε, θα μιλάμε σοβαρά. Αυτό σημαίνει κίνητρο. Κίνητρο, δεν λέω ότι έγινε κίνητρο. Για να σταματήσεις ένα πρόβλημα, κύριε συνάδελφε, αγαπητέ μου φίλε, κόβεις το κίνητρο. Αν δεν έχει κίνητρο κάποιος, δεν θα σου κάνει τη ζημιά. Είτε εκούσια, είτε ακούσια. Αυτό σας λέω. Γιατί η πρόληψη για μένα είναι σημαντική, όχι η καταστολή. 16. Και εδώ μένω στον πολιτισμό και το διαβάζω. Αυτό που είχε 31 Ιουλίου του 18 που είχε πει ο ίδιος. Αδυνατό να αντιληφθώ τι σημαίνει πολιτική ευθύνη. Δίχως καμία παρέτηση. Η ευθύνη πρέπει να συνοδεύεται από πράξη. Αλλιώς εξυπηρετεί επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Όπως το σόου του Πρωθυπουργού το βράδυ της Μαύρης Δευτέρας και αναφερόταν στο Μάτι και στον Τσίπρα, τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά την ισχύουν την κυβέρνησή σας. Ένας δεν επαναπαραχθεί. Τα είπατε αυτά εσείς εδώ πέρα. Ένας δεν επαναπαραχθεί. Ένα μετά από το που μαντευτεί αυτός κάποιος φταίει. Δεν μπορεί να φταίει κανένας. Στο τέλος δεν είπατε πετρείς. Σε αυτή τη χώρα δεν φταίει κανένας. Εσείς τα είπατε, έχετε δίκιο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωσή σας. Τώρα την κάνετε τότε, επιδοκίμασα για τη δήλωσή σας. Είπα πολύ σωστή και ορθή η δήλωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι, αλλά λέμε να κάνουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να δείξουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, ας είναι και ο διπλανός μας, ο φίλος μας, ο συναγωνιστής μας στο κόμμα. Του παίρνουμε το κεφάλι όταν να κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί είναι λειτουργός μιας δημοκρατίας, μιας πολιτείας που απολογείται στους πολίτες. Δεν γίνεται αλλιώς, όσο φίλος σου γίνεται κάποιος. Αποτελέσματα των λιγατιών. Έχετε πρωτιές. Η πραγματικότητα σε αυτήν την χώρα είναι ότι η Ελλάδα έχει πρωτιές. Ακούστε την πρωτιά. Τρίτη στη Μεσόγειο σε καμένες εκτάσεις η Ελλάδα. 933.000 στρέμματα από τεφρωμένα έως 18/8/21. Ζημιές πάνω από 20 δις. Έχετε καταλάβει τη ζημιά γίνει. Πάνω από 20 δις είναι ζημιά. Γιατί τη βλέπετε τώρα τη ζημιά. Θέλει μια 15ετία για να επανέλθει η κανονικότητα της οικονομίας στην περιοχή της Εύβοιας, είτε στου πύργου, κτηνοτροφικές μονάδες, μελισσοκομεία, ρήτωνο παραγωγή, το ΠΕΦΚΟ. Είναι μια αλυσίδα.